το Χαβίτο και θα βάλει τον Αμερικανό Φρέντι Αντού στην αριστερή πλευρά. Σε πρώτη εμφάνιση. Πρώτη εμφάνιση, ναι. Στη φυσική του, στην εθνική ομάδα των ανδρών. Πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα σε λίγο βεβαίως. Αρχικά έχουμε ένα φάουλ με τον Κάλβο. Έχουμε τον Αγιο ταλαιπωρημένος και με υπερπροσπάθεια στο σημερινό μάτσο. Όχι ο Κάλβο. Όχι, ο Κάλβο φεύγει τελικά. Και όχι ο Κόκε. Το Κάλβο είναι. Άλλαξε όλα τελευταία στιγμή. Αναπτύχθηκαν διάφορα σενάρια, αλλά τελικά. Ο Κάλβο βγήκε και θα παίξει αριστερά. Και θα παίξει αριστερά στη φυσική του θέση. Είπε, κράτησε με μέσα. Έβγαλε τον Τόνι Κάλβο. Να ο Αντού στην πρώτη προσπάθεια. Δεν του βγήκε η πάσα για τον Κόκε. Ο Στίνγκα, ο Παπαδημητρίου και ο Κιντάνα. Τζόνσον είναι έτοιμος. Στην δεύτερη αλλαγή του Κούπερ. Και ο Αντού έχει καλές εκτελέσεις. Τον βλέπω εκεί πάνω την μπάλα. Αυτή είναι η εικόνα τώρα. Η μπάλα έξω από την αυτή προσπάθεια, η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Άρη με αυτό το φάουλ του. Άρα μπαίνει λοιπόν ο Τζόνσον. Έχει βγει ήδη ο Κόκε. Τάσο, ο Κόκε είναι στον πάγκο ή έφυγε στα ποδητήρια? Στον πάγκο είναι και προσπαθούν να τον έσουν. Οργανωτικό, ο Αντού στη γωνία με αντίπαλο τον Κιντάνα. Το πλάγιο, καθώς ευνοήθηκε από την κόντρα ο παίκτης της Σκόντα Ξάνθη, είναι για τους γηπεδούχους. Αντού. Ο Αντού που δεν έχει στήριγμα αναγκάζεται να κάνει μια σέντρα. Ο Κοστούλας πάνω στον Αράνο. Νέο γέμισμα, ξανά ο Βάλας για τον Αράνο. Ο Αντού. 1-0 ο Λεβαδιακός στον Αστέρα Τρίπολης με τον γκολ του Σόλα. Ο Αντού με 2-3 παίκτες του ταλαιπωρεί στο έδαφος, φάουλ πάνω στον Αμερικανό από τον Κιντάνα. Έκανε ωραία ατομική προσπάθεια εκεί ο Αντού και θα την ξαναδούμε. Περνάει εδώ από τον Παπαδημητρίου, κρατάει την μπάλα σε μικρό χώρο μέσα σε λίγα τετραγωνικά. Αποφεύγει και τον Κιντάνα και μετά γίνεται φάουλ. Αλλά ο Γιάρο βλέπει την κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα στον Έλικτον νωρίτερα. Πολύ σωστά. Και σε λίγο θα μπει ο Σουάνης για την Ξάνθη στο μάτς. Και είναι τώρα ένα φάουλ με τον Αντού που το κέρδισε στο σημείο εκείνο. Αυτός θα το εκτελέσει. Έχουν περάσει μπροστά οι περισσότεροι από τους παίκτες του Άρη. Είναι μόνο ο Αράνο με τον Νέτο εκτός περιοχής. Εδώ ο Ρονάλντο Γκιάρο με τον Στίνγκα. Εκτέλεσε ο Αντού για να γίνει κεφαλιά από τον Παπαδημητρίου. Και εκεί που πάει η μπάλα τρέχει ο Αράνο Τζόνσον, που είναι αρκετά κινητικός. Τον βλέπουμε εδώ να αποφεύγει τον Βάλα και του κάνει φάουλ. Έχει κάρτα. Θα φύγει. Θα μείνει με 10 η Σκόντα Ξάνθη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας, με αυτή την ενέργεια που έκανε ο Τζόνσον, λέγαμε ότι είναι πολύ κινητικός. Με ωραία προσπάθεια απέφυγε τον Βάλα, ο Αμερικανός επιθετικός. Ο αμυντικός της Σκόντα Ξάνθη έκανε το φάουλ. Βλέπει δεύτερη κίτρινη και τώρα κόκκινη με 10 οι γηπεδούχοι για το υπόλοιπο διάστημα του αγώνα. Ο Βάλας δεν το πιστεύει. Άνευ λόγου είναι πάνω στη γραμμή του πλαγίου. Να η φάση. Περνάει καθαρά ο. Εδώ είναι. Πεντακάθαρη κίτρινη κάρτα. Ίσως αλλάξει και τα πλάνα του Γιάννης Μαντζουράκης. Ήταν έτοιμος να ρίξει το Σουάνι στο παιχνίδι. Αυτό είναι κάνει αμέσως του Κάκου, γιατί ο διαιτής του είπε να περιμένει. Πρέπει να σφυρίξει για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Λουτσιάνο είναι ο μοναδικός που βρίσκεται απέναντι κοντά στην μπάλα. Εκτελεί ο Αντού. Η μπάλα θα φτάσει εκεί που είναι ο Σπούρινγκ με γροθιές ο τερματοφύλακας της Σκόντα Ξάνθη. Ο Λουτσιάνο για τον Τζόνσον που παίζει κανονικά. Όχι, τελικά σήκωσε ο βοηθός τη στιγμή που έκανε το κοντρόλο ο Τζόνσον. Εδώ είναι ο Αμερικανός, εδώ και η παλιά από τον Αράνο. Ναι, ναι, εδώ έχει μείνει, εκτεθειμένος. Σωστή υπόδειξη από τον βοηθό, σταμάτησε εκεί η φάση. Τους φώναξε όλους κοντά του τους παίκτες ο Γιάννης Μαντζουράκης. Το πρωτάθλημα που έχει αποκτηθεί από την Μπενφίκα, δανεικός. Όλα έτοιμα λοιπόν, το 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αντού εκτελεί, μπάλα περνάει πάνω από το τείχος και από το τέρμα του Σπούρνινγκ. Το 2-0 διατηρείται χωρίς να ενοχληθεί ο τερματοφύλακας της Σάντς. Εδώ είναι ο Φρέντι Αντού και σε λίγο θα περάσει. Τρέχει παντού και πάντα βρίσκει λίγο χώρο για να πάρει μπάλα. Με τον Κοστούλα τώρα να τον κυνηγάει και τον Παπαδημητρίου πλάγιο για τον Άρη. Ο Αντού πολύ κοντά στη γραμμή. Κρατάει την μπάλα. Περνάει για τον Τζόνσον. Ο Τζόνσον θα αποφύγει τον Σπούρνινγκ και ο Άρης εδώ πετυχαίνει γκολ. Στο 91 το γκολ από τον Τζόνσον και τη συνεργασία των δύο Αμερικανών. Από την παλιά του Αντού ο Τζόνσον κατάφερε να αποφύγει τον Σπούρνινγκ. Δείτε πάλι
Εδώ κάνει την παλιά, φεύγει κανονικά ο Τζόνσον, η παλιά του Αντού. Περνάει η μπάλα μέσα από τα πόδια του Ξπούρνινγκ και με το κοντινό σουτ ο Έντι Τζόνσον πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης μειώνει 2-1 στο 91ο λεπτό. Με αμερικανική βοήθεια από την έξοχη παλιά του Αντού, λίγο τυχερός ο Τζόνσον. Μπάλα πέρασε από τα πόδια του Ξπούρνινγκ. 2-1 και έχουμε και πάλι παιχνίδι. Μπάλα πάει δεξιά στον Αραβίδη. Αραβίδης με το τζάκι φέρνει την μπάλα στο αριστερό και θα σεντράρει. Κεφαλιά, η μπάλα φτάνει στον Αντού, ο οποίος σουτάρει out. Όχι, η μπάλα δεν βγήκε καν out, βγαίνει πλάγιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Μισό λεπτό πριν συμπληρωθούν και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αντού που έβγαλε την assist για τον Έντι Τζόνσον έχει τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει και δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα βλέπετε περνάει από όλους και καταλήγει πλάγιο. Εδώ ξαναβλέπετε το σουτ του Αντού. Και την μπάλα να περνάει. Εκεί έχει χτυπήσει ο Παπαδημητρίου. Χτύπησε σε σύγκρουση στον αέρα. Και ξανά η προσπάθεια του Αμερικάνου, του Φρέντι Αντού.